Υποδεχτείτε στο δεύτερο καρφού. Θρήνος δίχως τέλος στο Καστέλι Παιδιάδος, στα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη για τον τραγικό χαμό του σμιναγού Μανώλη Γαρεφαλάκη. Έσβησε τη νύχτα στην άσφαλτο μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Σούδας. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Λίγες ώρες μετά από μία ακόμη αερομαχία στο Αιγαίο και την αναχέτηση τουρκικών μαχητικών στην οποία συμμετείχε, ο νεαρός μυναγός άφηνε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, την ελληνική πολεμική αεροπορία και όλη την Κρήτη που γνώρισε και αγάπησε το Μανώλη Γαρεφαλάκη μέσα από τις αεροπορικές επιδείξεις της ομάδας ΖΕΦΣ. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε στο δεύτερο καρφού. Το μοιραίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης. Ο 33χρονος μυναγός, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε με σφοδρότητα σε σιδερένιο φράκτη, με συνέπεια να βρει ακαριαίο θάνατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε προπορευόμενο όχημα, μία επίσης μοτοσικλέτα που επιχείρησε να στρίψει χωρίς να βγάλει φλας. Με συνέπεια, ο άτυχος μυναγός να αντιδράσει ακαριαία και να καταλήξει στο οδόστρωμα. Κανείς στην 115 πτέρυγα μάχης όπου υπηρετούσε και το Καστέλι Παιδιάδος από που καταγόταν δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί. Ο άτυχος μυναγός γεννήθηκε το 1987 στο Ηράκλειο. Το 2006 εισήχθη στη Σχολή Ικάρων και αποφύτησε τον Ιούλιο του 2010. Από το 2015 υπηρετούσε στην 343 μοίρα. Είχε περισσότερες από 700 ώρες πτήσης ή 500 σε αεροσκάφη F-16 και αποτελούσε μέλος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 ZEVS. Λευτεριά στους ανέμους ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητός. Η είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνό στον τόπο καταγωγής του, το Καστέλι. Κατά τραγική ηρωνία μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες στη διάρκεια άσκησης ο αδικοχαμένος μυναγός είχε πετάξει με F-16 πάνω από το Καστέλι και έκανε χαμηλή διέλευση πάνω από τα σπίτια χαιρετώντας τους συγχωριανούς του. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.